Ας περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα που παρουσιάζει το βιβλίο του γνωστού παράγοντα της Ομογένειας, Λεωνίδα Λεωνίδου. Τίτλος του βιβλίου είναι «Ο τελευταίος δραπέτης». Η παρουσίαση έγινε στο οίκημα της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας. Το παρόν έδωσαν ο πατέρας Σάββας Χατζαβής, ο οποίος έκανε και χαιρετισμό, ο γραμματέας της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κ. Ανδρέας Καραολής, ο ίδιος ο συγγραφέας, κ. Λεωνίδου, αλλά και ο κύριος ομιλητής αυτής της εκδήλωσης, κ. Χάρης Μετής, ο οποίος ήταν για πάρα πολλά χρόνια γραμματέας της Αρχιεπισκοπής. Εμείς πρώτα θα παρακολουθήσουμε το καλωσόρισμα από τον κύριο Καραολή και αμέσως μετά τη σύντομη ομιλία του πατέρα Ανδρέα Χατζησαβή. Με μεγάλη χαρά παρουσιάζουμε ακόμη ένα βιβλίο του φίλου, του πολυγραφότατου συγγραφέα και ερευνητή Λεωνίδα Λεωνίδου. Το νέο του βιβλίο είναι «Ο τελευταίος δραπέτης», για το οποίο θα μας μιλήσει ο ελόγιμος καθηγητής, εκλεκτός φίλος, πολυγραφότατος συγγραφέας και εκπαιδευτικός, ο οποίος αφοσίωσε τη ζωή του στην παροικία μας, ο Χάρης Μετής. Τον ευχαριστούμε. Ο Λεωνίδας Λεωνίδου αποφύτησε από το Ελληνικό Γυμνάσιο Αμοχώστου το 1965 και τα επόμενα δύο χρόνια υπηρέτησε στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου. Από το 1967 μέχρι το 1971 σπούδασε φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και απεφύτησε στη συνέχεια από το Πανεπιστήμιο του Κάρτιφ της Ουαλίας με μεταπτυχιακό στα ηλεκτρονικά. Τον Ιανουάριο του 1974 επέστρεψε στην Κύπρο και εργάστηκε ως αναλυτής συστημάτων μέχρι την τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1974. Τότε, στο άκουσμα της πατρίδας, υπηρέτησε στο τάγμα 386 της Εθνικής Φρουράς. Μετά την αποστράτευσή του, το Σεπτέμβριο, επέστρεψε στη Βρετανία και εργάστηκε στη British Telecom, τότε λεγόταν Post Office. Εργάστηκε επίσης στο ερευνητικό κέντρο της BT, στο τμήμα μικροηλεκτρονικής για την ανάπτυξη δικτύων δεδομένων και στη συνέχεια εργάστηκε ως επικεφαλής του τμήματος πληροφορικής του Λονδίνου και της Νοτιοανατολικής Αγγλίας. Αργότερα έγινε σύμβουλος εταιριών και οργανώσεων για τον ίδιο τομέα. Διετέλεσε πρόεδρος των φοιτητών, αργότερα ελληνικών οργανώσεων της Διασποράς και όπως γνωρίζουμε όλοι την μεγάλη προσφορά του ως πρόεδρος της ΕΚΕΚΑ, δηλαδή των προσφυγικών οργανώσεων της παροικίας μας. Έγραψε πάρα πολλές επιστολές και συνεχίζει να γράφει και στον αγγλικό τύπο και στον παροικιακό τύπο περιοδικά και οπουδήποτε γίνεται η παραπληροφόρηση από την τουρκική προπαγάνδα. Από το 1978 ασχολείται με την ελληνική παροικιακή εκπαίδευση και δίδαξε σε πάρα πολλά σχολεία στο Βόρειο Λονδίνο. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, μεταξύ των οποίων το βραβευμένο βιβλίο του «Άγιος Θεόδωρος Καρπασίας, τόπος και άνθρωποι» και το τετράτομο έργο του «Γεώργιος Γρίβας Διγενής, βιογραφία» που έγραψε το 1995, το 1997 και το αποπεράτωσε το 2008, όπως και βιβλίο για τη Μακράσικα. «Τόπος και οι άνθρωποι» και το τελευταίο βιβλίο του, το οποίο παρουσιάσαμε το 2014 εδώ στην Αδερφότητα, «Διαπυρός και Σιδήρου», που άφησε έντονη τη σφραγίδα του στην παροικία και συγκίνησε πάρα πολλούς συμπατριώτες μας. Το τελευταίο του βιβλίο,
άρχισε την έρευνα της συνεντεύξης εδώ και 4 χρόνια και συνάντησε τον Αργυρό, ο οποίος ήταν ο τελευταίος δραπέτης από τα κρατητήρια. Τον είδε ο ίδιος, του μίλησε πάρα πολλές φορές και έγραψε την ιστορία του στο βιβλίο «Ο τελευταίος δραπέτης» που θα μας παρουσιάσει ο φίλος Χάρης Μετής. Προτού καλέσω τον φίλο Χάρη να μας πει μερικά λόγια για το βιβλίο, θα παρακαλέσω τον εδεσιμολογιότατο Ανδρέα Χατζησαβή να μας απευθύνει τον χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου μας. Θα σας χαιρετήσω με τον Χριστός Ανέστη, γιατί αύριο, όπως ξέρετε, είναι η τελευταία ημέρα, η απόδοση της εορτής. Αυτό ο Χριστός Ανέστη σε όλους και χρόνια πολλά. Θέλω να σας μεταφέρω θερμό χαιρετισμό του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θεατήρων κ. Γρηγορίου και να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του και ιδιαίτερα την αγάπη του στον αγαπητό Δ. Λεωνίδα Λεωνίδου. Με πήρε ο Σεβασμιωτάτος έτσι λίγο αργά σήμερα για να έρθω. Δεν θα πω πολλά πράγματα. Σας συγχαρώ για το όλο συγγραφικό έργο. Γνωρίζομαι όλοι πόσο σημαντική είναι η ιστορία, πόσο σημαντική είναι η καταγραφή ιδίως άγνωστων πτυχών αυτού του επικού αγώνα της ΕΟΚΑ, που νομίζω αυτό προσπαθεί να παρουσιάσει ο Λεωνίδας, σκιαγραφώντας διάφορους πρωταγωνιστές, είτε από τους πρωταγωνιστές του αγώνα, είτε διαφανείς ήρωες, για να μας διδάξει να ξέρει τα ιδανικά στα οποία εμπίστευαν και να μας παραδειγματίσει και να μας φρονηματίσει, ώστε να πάρουμε παραδείγματα και εμείς για να αγαπήσουμε αυτά που πράγματι αξίζουν στη ζωή, αυτοθυσία, ηρωισμός, να έχουμε ηθικές, πνευματικές αρχές στη ζωή μας, να αγαπήσουμε δηλαδή την πατρίδα, τη θρησκεία, την οικογένεια. Τα πράγματα τα οποία είναι διαχρονικές αξίες του ελληνισμού. Θέλω να σας συγχαρώ ιδιαίτερα για την προσφορά σας ακόμα ενός βιβλίου, γιατί είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, ιδίως για εμάς τους απόδημους. Και εγώ μιλώ γιατί είμαι 60 χρόνια απόδημος, από πολύ μικρός σχεδόν. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που έχουμε αυτές τις μαρτυρίες για να μάθουμε περισσότερα πράγματα γενικά και για αυτόν τον αγώνα, αλλά και για την όλη ιστορία της πατρίδας μας. Διότι όλοι έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον για την Κύπρο. Ανεξάρτητα σε ποιο μέρος του κόσμου ζούμε, το ενδιαφέρον είναι ανίσταχτο. Δηλαδή όλοι μας νοιαζόμαστε για την πατρίδα μας και όλοι θέλουμε συνεχώς να εντρυφήσουμε, να διαβάσουμε, να μάθουμε περισσότερα. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε να γράψεις και άλλα βιβλία. Σε όλους, ο Θεός μαζί σας. Χρονιάς πολλά. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κύριος ομιλητής, κύριος Χάρης Μετής, ο οποίος στην ομιλία του αναφέρθηκε σε πολλά ιστορικά γεγονότα του 1974. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κύριου Μετή. Και θα πω αμέσως στο θέμα. Ο Τιτάνιος, αλλά οπωσδήποτε αδικημένος ως τελικό αποτέλεσμα αγώνας του 1955-59 για την απελευθέρωση της Κύπρου από τον Βρετανικό ζυγό, με μονοσήμαντο λέτε σκοπό την ένωση της με την Ελλάδα, αποτελεί σήμερα το λεγόμενο και όπως δυστυχώς φαίνεται άλυτο πλέον κυπριακό πρόβλημα. Γράφτηκαν μάλιστα και θα εξακολουθούν να εμφανίζονται άπειρες εκδοχές του γνωστού και ως επί το πλείστον αναπάντητου ερωτήματος για το ποιος ευθύνεται για τη σημερινή και μάλλον μόνιμη πια διχοτόμηση της Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής με την φανερή συμπαιγνία των μνησίκακων Άγγλων. Γι' αυτό άλλωστε και απαιτείται από εμάς σήμερα να ενσκύψουμε με νυφαλιότητα και αντικειμενικότητα στη μελέτη του απότερου και κυρίως του πρόσφατου παρελθόντος της ιστορίας μας,
ώστε να πάψουμε να αλληλοκατηγορούμαστε, αλλά να βρούμε την πηγή της κακοδημονίας που ταλαιπωρεί οδυνηρά και παράλογα τον λαό μας. Είναι δε αυτό ακριβώς το ερώτημα που, κατά τη γνώμη μου, βγαίνει αβίαστα από το πρόσφατο πρόγραμμα, από το πρόσφατο σύγγραμμα του αγαπητού μας Λεωνίδα Λεωνίδου με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ο τελευταίος δραπέτης», στο οποίο βιβλίο σκιαγραφείται με την χαρακτηριστική για τον συγγραφέα του σαφήνεια, διάβγεια, επιστημονική μεθοδολογία και ύφος συναρπαστικό, το τελευταίο ηρωικό κατόρθωμα ενός από τους αγωνιστές του επικού αγώνα της Εγώνα, της ΕΟΚΑ Αργυρού Κυριάκου, ο οποίος ως γνήσιος πατριώτης πολεμιστής, πρικισμένος με σθένος ακατάβλητο, κατόρθωσε να γλιτώσει από τον σίγουρο θάνατο και να δραπετεύσει από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν πληγωμένος και σχεδόν σιδηροδέσμιος και ο οποίος είχε ήδη υποφέρει τα πάνδυνα στα χέρια των Άγγλων κατακτηρών της Κύπρου. Όμως το όντως εξαίρετο αυτό σύγγραμμα δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στον ηρωικό και θαραλέο αυτόν αγωνιστή σε ΟΚΑ, ο οποίος τελικά επέζησε ώστε να παράσχει σε εμάς σήμερα την προσωπική του μαρτυρία για τα όσα θρηλυκά συνέβησαν στην διάρκεια των 5 σχεδόν εκείνων χρόνων, αγωνιζόμενος και αυτός, όπως και τόσοι άλλοι συμπολεμιστές του, υπερπίστεως και πατρίδος, με τα μάτια της ψυχής και του νου του εστραμμένα προς τη μητέρα Ελλάδα και τον προαιώνιο πόθο του λαού μας για την ένωση μαζί της. Παρελάβνονται επίσης στις σελίδες του βιβλίου πληθώρα άλλων ως επιτοπλίστων αφανών ηρώων και ηρωίδων, τα κατορθώματα των οποίων και η θετική συμβολή τους στον αγώνα του ελληνισμού της Κύπρου για την απελευθέρωση από τα δεσμά της δουλείας είναι είτε άγνωστα, είτε, όπερ και το χειρότερο, παρεξηγημένα, αν όχι και καταδικαστέα από πλήστους όσους απληροφόρητους ή δυσμενώς προκατηλημένους μέχρι σήμερα. Για τους αφανείς όμως αυτούς ήρωες και τις ηρωίδες του Τιτάνιου εκείνου αγώνα του 1955-59, ο αρχηγός Διγενής, σε ομιλία του στις 26 Μαΐου 1960, στον Δίσελπρο της Γερμανίας, τόνισε χαρακτηριστικά ότι ο αγώνας της ΕΟΚΑ επέπρωτο να επιτύχει επειδή, όπως είπε, η συμμετοχή του ελληνικού κυπριακού λαού, ανδρών, γυναικών και παιδίων στον αγώνα ήταν καθολική. Τούτο υπήρξε το σπουδαιότερο επίτευγμα, το οποίο ευάρυνε αποφασιστικώς στην διεξαγωγή του αγώνος, διότι τον δικαίωσε ιστορικός και πλαισίωσε της πανλαϊκής επιδοκιμασίας και δράσεως και του ιδιοτρόπως εξασφάλισε την ψήφο. Αυτά είναι τα λόγια του Διγενή. Και πρόσθεσε την εξίσου βαρισίμαντη αποτίμηση για τον αποφασιστικό ρόλο που είχαν διαδραματίσει ειδικά τα αδάμαστα και ηρωικά παλικάρια του. Ότι τα ιδανικά που φλόγιζαν τότε όλα τα μέλη της ΕΟΚΑ συμπυκνώνονταν σε τρεις λέξεις: ψυχή, πίστης, θέλησης. Και πράγματι, όπως όλοι όσοι από εμάς γνωρίζουμε τα τότε γεγονότα στην ουσία τους, τα τρία αυτά ιδανικά τα οποία χαρακτηρίζουν ονα τους αιώνες γνήσιο Έλληνα ήταν ακριβώς εκείνα τα οποία είχαν οδηγήσει στην τελική νίκη του ελληνοκυπριακού λαού. Αμέσως μετά τον κύριο Μετή, το λόγο έλαβε ο κύριος Λεωνίδας Λεωνίδου, ο συγγραφέας του βιβλίου, με τίτλο «Ο τελευταίος δραπέτης». Ο κύριος Λεωνίδου επισκέφτηκε την Κύπρο και συνάντησε τον πρωταγωνιστή του βιβλίου, ο οποίος ήταν αγωνιστής της ΕΟΚΑ. Συνομίλησε μαζί του και βιντεογράφησε τον τελευταίο δραπέτη.
Εδώ να τονίσουμε ότι το βιβλίο αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα και με υπαρκτά πρόσωπα, όπως ο κύριος Αργυρού. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την πολύ καλή παρουσίαση του κύριου Λεωνίδου. His contribution was immense. And he was a man that didn't like to show off. And this is most important, the trigger that I started the research and I started writing the book without him knowing, because I like to bring alive those people who have given everything, their lives, and nobody knows anything about them. I give you a health warning though, he was a chain smoker. In the interviews, you will see him with a cigarette in every interview and non-stop smoking. So that's the health warning. Now, this is, he talks about his origin and how he became member of the OGA. Πήγα στο ΙΕΛ, 22 Φεβρουαρίου το 1934, Αργυρός Κυριάκου. Είμαι πολύ με λίγο έννοια, είμαστε 9 ίσως από 9 και και οι γονείς είμαστε 11. Ναι. Μία πέπτυξη. Ναι. Ενώ τέλειωσα το σχολή Σαμουήλ το 1953-1954 και αμέσως έπια γραφιά στο Σουέζ, στους Αγγλέζους. Το 1955, πριν ξεκινήσαν οι Βασαρίες, ήρθαμε. Μίλησε μου πρώτα ο Κολοκάτσης ο Κυριάκος, είμαστε συνοχεροί. Είπε μου, μετά όρκησε με ο παπάς, ο παπάς Σταύρος, αλλά όχι ο παπάς Σταύρος. Ένας άλλος, τώρα είναι πεθερός του Σεμελίδη, προέγγαμπλου του Κυρκότσι. Τώρα λοιπόν, ήμουν με διορκάσιο, με τον διάφορους. Ήμουν πολλά πρώτα, ήμουν η πρόδοση υπευθύνης του εκτελεστικού στην Λευκοσία. Ήταν ο Καραγωλής, ήταν ο Λένας, ήταν ένας που τον πήρε της Τηλεκάς. Ο Κώστας Ουνιγίδης. Κώστας, μπράβο, δεν τον ξέρεις. Τόσο που έπαιξε ένα μπουλί, ήταν πιο μισθός. Ναι. Πώς θα έπαιρνε τις διαταγές? Ήμουν Γιορκάκη. Ο Γιορκάκη ήταν σε επαφή με. Ναι. Τελικά που Λευκοσία δουλειά έπιασα στην Άφη, στη Λεμεσό, σε Άστρα. Ήμουν υποχρεωμένος, σταματήσω που. Μάλιστα. Μπέφτες τα μέσα. So the point here is that he came back from Suez, where he was working for the British, to become member of the OGA. The OGA was fighting for Enosis, union with Greece, and it was the day that Argyros was born, in 1934. The OGA was a 101 years old campaign. The first one to initiate the struggle for the OGA, for Enosis, was the first Prime Minister of Greece, Ioannis Kapodistrias, who was asked the day he took office, what does he consider, in French, by a French journalist, what does he consider the borders of Greece? And he said, Greece extends from Cyprus to the east, to the Ionian Sea, and from Crete to Macedonia. So he initiated the campaign for Enosis for all the occupied then parts, and obviously Cyprus had the bad luck to fall into British hands. Now this book describes the events during the early actions of the OGA and revealing some of the actions of Argyros. And it's astonishing the things he has done during the first few months. He, Grivas learns immediately from the reports of the leaders, Yorkagis and a number of others in Lefkosia, about Argyros' actions.
And one of the actions, he moved to Limassol, Nafi, and then there he blew up Nafi as he was working in it. So he immediately sends him a message to go and join him, Rivas then at Kikos Monastery, Vasiliki hideouts. They are about a kilometer north of the Kikos Monastery. Now he describes the first day he goes to join and see Rivas for the first time. Ειδοποίησε με ο γέρος, φώναξε μου, πήγα στον παπάν του τον που με όρκησε, ειδοποίησε με, πήγα σπίτι του, δηλαδή μου θα πάει στον Κύκο. Νομίζω στο μυθό σου τον Κύκο, δηλαδή μου πάνω. Κι άμαν και έφυγε, έπια πάνω. Ποιος σε πήρε? Με το αυτοκίνητο του Μίκη Βουρκού. Μάλιστα. Λεωφορείο διέ. Τρόφιμα. Ναι. Με φορολό, μας έπιαμε για μισό γέρο. Ξέρεις, το γέρο ήταν για μας, ήταν ο μυθικός ήρωας. Μάλιστα. Που τον είδα, ξέρω, είναι σαν να ρίγος. Τριφάνεια. Ναι. Now, to get an idea, this is Lefkosia, Nicosia, the capital. When he was told to go to Kikos, he thought he would go to his offices of the Kikos Monastery. So he went there and he realized that something was wrong. Ολόκληρη την εκδήλωση θα την παρακολουθήσετε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.